25 κορυφαίες εκδηλώσεις πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 3ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο ξεχωρίζει και τις εκδηλώσεις υψηλής τέχνης και ποιότητας. Το κεντρικό σύνθημα του 3ου Φεστιβάλ Κρήτης είναι ότι η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς. Έτσι, από την Παρασκευή 16 Ιουνίου μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου του 2023, σε ολόκληρη την Κρήτη θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από κορυφαίους καλλιτέχνες και από το χώρο της μουσικής και από το χώρο του θεάτρου. Για άλλη μία χρονιά, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η περιφέρεια Κρήτης με ρύμνησε ώστε όλες οι εκδηλώσεις μας να έχουν ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες. Στις 16 Ιουνίου στο Νετικό Λιμάνι του Ηρακλείου η πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κρήτης με αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Παγκόσμιας Ελληνίδας και στο πλαίσιο του έτους Μαρία Κάλλας. Ξεκινάμε όπως είπαμε στις 16 Ιουνίου, δηλαδή από την Παρασκευή, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε σύμπραξη με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου. Σε ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, θα είναι στο λιμάνι του Ηρακλείου για 16 Ιουνίου, 17 Ιουνίου στη Φορτέτσα στην πόλη του Ρεθύμνου και 18 Ιουνίου στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τη συνεργασία της με το Φεστιβάλ Κρήτης και μάλιστα αυτή τη φορά κάθεται δίπλα-δίπλα με τους νεαρούς συναδέλφους της από τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, παρουσιάζοντας ένα φαντασμαγορικό γκαλά όπερας υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός και μας τιμά ιδιαίτερα και τιμά ιδιαίτερα τα παιδιά της ολόκληρη της Συμφωνική Ορχήστρα και γι' αυτό και καλό τους συμπολίτες να έρθουν για να απολαύσουν αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός. Οι νέοι μας μουσικοί, οι ταλαντούχοι μας μουσικοί δεν προέρχονται μόνο από το Δήμο Ηρακλείου αλλά από όλη την Κρήτη και είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτή τη μοναδική εμπειρία και είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο κοινό της Κρήτης το ταλέντο και τη γνώση τους. Θα προσφέρουν στιγμές υψηλής αισθητικής, στιγμές τέχνης, πολιτισμού. Η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς, το σύνθημα του Φεστιβάλ Κρήτης, ενώ οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία σε όλο το νησί μας, μαγνητίζοντας τα βλέμματα πολιτών και επισκεπτών. Συμπεριλαμβάνεται συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στην Αρχαία Ελεύθερνα, του Γιώργου του Χατζινάσιου στα Μάλια και ακολουθούν και άλλες πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της περιφέρειας Κρήτης.